Όπως έχω προλογίσει, καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθειας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη νέα γενιά, για τους τριαντάριδες. Και το λέω γιατί εντάσσομαι και εγώ σε αυτή. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Δηλώνουμε πως θέλουμε να εμβολιαστούμε. Βλέπω και ένα εμβολιαστικό κίνημα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες υπό τον τίτλο «Εμβολιαζόμαστε». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες ανέφερε πως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί περίπου 5 εκατομμύρια συμπολίτες. Είστε αισιόδοξος? Είναι εφικτός ο στόχος? Ναι, είναι εφικτός ο στόχος. Ο Πρωθυπουργός είπε θα έχουμε κάνει 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ναι, είναι εφικτός. Καταρχήν να ξεκινήσω από το ότι χθες. Δεν το αναφέραμε γιατί είχαμε τις ανακοινώσεις τις πάρα πολλές για την πλατφόρμα. Κάναμε ημερήσιο ρεκόρ εμβολιασμός, σχεδόν 62.000 εμβολιασμούς σε μία μέρα. Ο ρυθμός αυξάνεται, επιταχύνουμε. Το Μάιο θα ανέβουμε σε ταχύτητα εμβολιασμού, έτσι ώστε και τον Ιούνιο, που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, να έχουμε φτάσει μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχουμε εμβολιάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό των συμπολιτών μας. Κύριε Θεμιστοκλέους, οι 30-39 όπως και οι 40-44 εμβολιάζονται με AstraZeneca. Γνωρίζουμε για τους 45-49 επειδή είναι αρκετές οι ερωτήσεις. Οι 45-49 ανοίγουν προς όλα τα εμβόλια. Ναι. 30-44, ναι. Οι 45-49 θα ανοίξουν προς όλα τα εμβόλια το Μεγάλο Σάββατο, 1η Μαΐου. Ναι. Οι 30-44 ανοίγουν αυτή τη στιγμή προς την AstraZeneca, ναι, ως μια πιο γρήγορη διαδικασία γιατί είχαμε ελεύθερα ραντεβού. Μάλιστα. Και αυτοί με τη σειρά τους θα ανοίξουν προς όλα τα εμβόλια. Μάλιστα. Θα ήθελα το μήνυμά σας για τους νέους, για τις νέες, για τους συμπολίτες που μας ακούν σε σχέση με τον εμβολιασμό. Ξέρετε, κάποιοι λένε ότι δεν θέλω να το κάνω ακόμη, να δω. Ή να δω πολύ πιο απλά τι θα πάθετε εσείς. Αλλά μου έλεγαν καθηγητές δημοξιολόγοι ότι πιο εύκολο είναι να μου πέσει ένα δέντρο στον δρόμο όταν βγω από το εμβολιαστικό κέντρο και να με σκοτώσει, παρά να πάθω κάτι από τον εμβολιασμό. Είναι έτσι? Θα ήθελα το μήνυμά σας, παρακαλώ. Ναι, είναι έτσι και μπορούμε να δώσουμε και λίγο τους αριθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση. Τα συμβάντα τα οποία έχουμε είναι εξαιρετικά ελάχιστα. Είναι όπως περιγράψατε εσείς. Να πέσει κεραυνός είναι μεγαλύτερη πιθανότητα παρά να συμβεί κάτι από τον εμβολιασμό. Και πρέπει να πούμε ότι εντάξει, δεν έχουμε μεγάλο δίσταγμα από τους πολίτες. Έχουμε ένα καλό ποσοστό συμμετοχής. Σε κάποιες ηλικίες ο στόχος μας επιχειρησιακά είναι το 100%. Αλλά οι συμπολίτες μας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από τους άλλους, από τους γνωστούς τους, από τους οικείους τους, όλους αυτούς, έτσι ώστε να μην έχουν κανένα δισταγμό στον εμβολιασμό. Έχω μία ένσταση για τα ποσοστά των εμβολιαστέντων που στις μικρότερες ειδικά ηλικίες και ειδικά κάτω των 70 είναι ακόμη χαμηλά. Υπάρχουν γιατροί ακόμη και νοσηλευτές που δυστυχώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Τι θα πρέπει να γίνει για να πιστούν αυτοί οι συμπολίτες και να χτίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τείχος ανοσίας, κύριε Θεμιστοκλέους? Είναι δύο θέματα. Όσον αφορά το ηλικιακό, οι ηλικιακές ομάδες κυμαίνονται από τα 63 μέχρι το 78%, που είναι η καλύτερη μας ηλικιακή ομάδα, του 75-79. Ναι. Και 63% είναι τα άτομα τα οποία είναι 85+, και ανεβαίνουν με τα ραντεβού, θα ανέβουν στο, με τα ραντεβού, θα ανέβουν στο 67-68%. Mm-hmm. Φυσικά εκεί δεν έχουμε αυτό που σας έχω πει, δεν έχουμε στόχο. Στόχος είναι το 100%, γιατί εκεί είναι οι πιο ευπαθείς, οι πιο ευάλωτες ομάδες σε σχέση με τον εμβολιασμό. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δουν τους συμπολίτες τους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά κυρίως να αναλογιστούν άτομα τα οποία, επειδή έχει επεκταθεί και η νόσος, έχουν νοσήσει, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και δυστυχώς όλοι μας γνωρίζουν και κάποιον ο οποίος έχει χαθεί, να μην το αναφέρω, έχει σοβαρό πρόβλημα λόγω της νόσησης από τον κορονοϊό. Μας έλεγε η κυρία Παπαευαγγέλου, η Βάνα Παπαευαγγέλου, ότι πολλοί από τους νοσηλευόμενους αυτή τη στιγμή, μας το λένε και δικοί μας εδώ οι τοπικοί λοιμοξιολόγοι σχετικά με τα νοσοκομεία της Πάτρας, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχει εμβολιαστεί, που δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή τη στιγμή και είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε φανταζόμαστε ότι αν είχαν εμβολιαστεί αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν σωθεί, προφανώς. Ναι, μα οι περισσότεροι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως και οι περισσότεροι θάνατοι οι οποίοι έχουμε. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι στα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι συντριπτική υπεροχή, είναι μάλλον να το πω, είναι συντριπτική προστασία το οποίο μας δίνει το εμβόλιο
έναντι του κορονοϊού. Δηλαδή αυτό είναι που σας μετέφεραν και οι γιατροί, οι άνθρωποι που εργάζονται στις μονάδες, για το τι όλοι σχεδόν όσοι είναι διασωληνωμένοι άνω των 60 ετών ή ανεμβολίαστοι στην τριπτική τους πλειοψηφία. Είχατε ακούσει κριτική ως προς την αντοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τον εμβολιασμό, αν θα μπορέσει δηλαδή πρωτοβάθμια με τον δικό σας σχεδιασμό να αντέξει τον εμβολιασμό. Τελικά φαίνεται πως αντέχει. Είναι έτσι ή δεν έχω μελετήσει καλά τα στοιχεία για θεμιστοκλέους? Τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε 1500 εμβολιαστικά κέντρα. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το σημαντικότερο δεν είναι ότι αντέξαμε, ότι παρήχαμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες που αφήνουν ευχαριστημένο τον κόσμο και όλος αυτός ο κόσμος μας ανταμείβει και κυρίως στους υγειονομικούς, όχι τόσο εμένα, ναι. Υγειονομικούς εκεί που βρίσκονται στα εμβολιαστικά κέντρα με ένα χαμόγελο. Μου έλεγαν στελέχοι υγειονομικοί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ξέρετε εδώ στα εμβολιαστικά κέντρα, στα κέντρα υγείας, ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι όσο το δυνατόν καλύτερες και μάλιστα άνθρωποι που πρόσκυνται και σε άλλους κομματικούς μηχανισμούς, πέραν της δουλειάς τους βεβαίως, που ασχολούνται με τα πολιτικά ζητήματα, ή και συμπολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Μου μίλησαν για μια διαδικασία πρότυπο, κύριε Θεμιστοκλέους. Όμως δεν ξέρω αν έχετε κάποια ένσταση ως προς την επικοινωνιακή πολιτική. Θέλετε κάτι να αλλάξει για να πείσουμε όσο το δυνατό περισσότερους? Δεν ξέρω, βλέπετε κάτι που πρέπει να αλλάξει? Κοιτάξτε, πράγματα που χρειάζονται να αλλάξουν τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε καθημερινά και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούμε. Γιατί είναι και ένα εγχείρημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Είναι το μεγαλύτερο υγειονομικό εγχείρημα που έχει γίνει στη χώρα μας και περιλαμβάνει και πολλές πτυχές πέρα από τον υγειονομικό του. Είναι εφοδιαστική αλυσίδα, είναι όλα αυτά. Όλοι σε καθημερινή βάση κάνουμε προσπάθεια έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Και σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και για να αυξήσουμε τα ποσοστά των ηλικιωμένων των οποίων εμβολιάζονται. Δύο-τρεις ερωτήσεις διαδικαστικού χαρακτήρα για να σας αποδεσμεύσω, για να μην καταχράζουμε το χρόνο σας, διότι ξέρω ότι είναι πολύτιμος. 5 Μαΐου θα διαχειριστούμε, θα χρησιμοποιήσουμε και τα εμβόλια της Johnson & Johnson, του μονοδοσικού εμβολίου. Επίσης, οι έγκυες ή όσες γυναίκες θέλουν να μείνουν έγκυες θα εμβολιάζονται μόνο με εμβόλια mRNA, δηλαδή Pfizer και Moderna. Θέλω να με επιβεβαιώσετε τα δύο αυτά. Και τρίτον, τελικά δεν θα προμηθευτούμε άλλα εμβόλια πέραν των Pfizer και Moderna? Είναι έτσι, ως Ευρώπη και ως χώρα φυσικά. Από την τελευταία ερώτηση, στην επόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Ένωση που ανατολίζεται να μείνει στα εμβόλια mRNA. Κυρίως ήταν γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και μπορώ να το πω, δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια μου, υπήρξε ασυνέπεια από τις εταιρείες, κυρίως από την AstraZeneca, γι' αυτό και οδηγούμαστε και στα δικαστήρια σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, να παραδώσει τις ποσότητες οι οποίες είχε συμφωνήσει στα συμβόλαια. Το δεύτερο ερώτημα που μου βάλετε είναι ναι, ότι αρχίζουμε 5 Μαΐου με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson τους εμβολιασμούς. Και το τρίτο είναι ότι οι έγκυες, ναι. Και μίλησε και η καθηγήτρια κυρία Θοδωρίδου χθες, τα εμβόλια θεωρούνται ασφαλείς, αλλά επειδή έχουμε αρκετά δεδομένα για τα εμβόλια mRNA και αντίστοιχως δεν έχουμε ακόμη αυτή τη στιγμή, τα αναμένουμε εντός των επόμενων εβδομάδων, η σύσταση είναι οι έγκυες γυναίκες να κάνουν τα εμβόλια τα οποία είναι mRNA τεχνολογίες, δηλαδή το Pfizer και το Moderna αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια.